Γεια χαρά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα έκτακτο αυτή τη φορά επεισόδιο του Ruxnack. Είμαι ο Snake που δοκιμάζει διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχει ξαναδοκιμάσει ποτέ, αλλά αυτό το επεισόδιο θα είναι κάπως διαφορετικό. Είναι ένα ανακοινωτικό επεισόδιο για το τι θα συμβεί στη δεύτερη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα σας έχω τρελάνει με διάφορα έτσι με βίντεο, με τρέιλερ, δεύτερη σεζόν, Ruxnack, καινούργια πράγματα και λέτε τέλος πάντων τι τρέχει με αυτόν τον τύπο. Καταρχήν ήθελα να πω, είχα κάνει την ανακοίνωση ότι η σεζόν μας τελείωσε εκεί κάπου στο τέλος Ιουλίου, όπου από τα 3 βίντεο την εβδομάδα πήγαμε στο 1 και μετά είπαμε ότι είμαστε off-season κατά κάποιο τρόπο με ένα βίντεο την εβδομάδα, πάντα εδώ ήμασταν, δεν έφυγα ποτέ δηλαδή, αλλά θα περιμένετε τη δεύτερη σεζόν η οποία και ξεκινάει τώρα την 5η 11 Οκτωβρίου του 2018. Και ήθελα λίγο να σας εξηγηθώ, να σας πω τι θα συμβεί, τι σημαίνει πια δεύτερη σεζόν, τι θα αλλάξει. Όμως, επειδή χωρίς snack δεν γίνεται τίποτα, θα τα λέμε έτσι, δοκιμάζοντας κάτι καινούριο. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Να ρολάρει παρακαλώ μέσα το αντικείμενο. Οπ, 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 το ρόλαρα. Και εδώ βλέπουμε ένα βαρέλι λιπαντικών Mazda, που είναι και κουμπάρας αρκετότητος, original oil. Και τώρα θα μου πείτε ρε φίλε, τι δουλειά έχεις εσύ με τη Mazda. Μέσα σε αυτό το λοιπόν το ωραίο βαρέλι, βλέπετε είναι τσίγκινο, ήρθανε και... Και δέντρα που θα δυσκολευτούμε. Να το, οπ, οπ, είδατε. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ήρθαν ζελεδάκια. Εδώ. Ζελεδάκια Mazda. Τα οποία βέβαια έχω δει εδώ ήδη ότι τα κατασκευάζει για την εταιρεία η Haribo. Τα γνωστά μας ζελεδάκια λοιπόν. Έτσι να έχουμε κάτι να μαζουλάμε την ώρα που λέμε τα νέα μας. Παρεπτόντως, αυτά δεν νομίζω ότι μπορείς να τα βρεις κάπου σε κάποιο έτσι μαγαζί. Κάποια εξουσιοδοτημένα συνεργεία έχουν έτσι για κέρασμα τέτοια πράγματα. Εγώ το πήρα από τη Mazda Haldeos, είναι στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, οπότε να πάτε εκεί. Τα παιδιά είναι υπέροχα να σας εξυπηρετήσουν αν έχετε Mazda. Αν είστε όμως οπουδήποτε αλλού, Δημήτρη από τους Μάστορες, στην Πτολεμαΐδα για παράδειγμα, δείτε εκεί την Mazda Dunas. Ελπίζω να το τονίζω σωστά. Μπορεί να έχει τέτοια πράγματα, εγώ βέβαια δεν τον έχω δει ακόμα έτσι να τα μοιράζετε μαζί μας. Λοιπόν, έχω κάνει το λάθος και πριν που δεν έγραφε η κάμερα, τα έχω ανοίξει ήδη, αλλά θα τα δούμε τώρα έτσι λίγο και πιο καλά μαζί. Βλέπετε ότι έχουν το σήμα της Mazda. Δεν φαίνεται και καλά, που είναι αυτό το πετούμενο, ο γλάρος, δεν ξέρω πώς να το πω, και από κάτω υποθέτω θα έγραφε Mazda. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο έτσι καλύτερο. Αυτό εδώ, όχι, δεν είναι και τόσο καλύτερο το Mazda από κάτω, αλλά τέλος πάντων φανταστείτε ότι είναι στην πραγματικότητα αυτό το σήμα εδώ, που δεν, άμα θα κάνουμε ποτέ focus θα το δείτε. Λοιπόν, κάπως έτσι δηλαδή, φανταστείτε το. Και δοκιμάζω κιόλας. Φρουτένια γεύση. Ωραία πράγματα. Κλασικά ζελίνια Haribo δηλαδή. Ωραία για να περνάει η ώρα. Νομίζω ότι είναι ωραία και σνάκια κινηματογράφητα. Αν έτσι ξεπεράσεις γενικά την σωστή με μανία με τα πατατάκια και τα κόρν, θα το πω, θα το καταφέρω. Κάπου εδώ έχω βάλει μερικά σηματάκια Ruxnack. Οκ, δεν φαίνονται καθόλου. Αλλά είναι ο φωτισμός τώρα, τον έχω κάνει καταπληκτικό, τι να σας πω. Όμως. Εδώ. Αυτοκόλλητα είναι στην πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Τι σημαίνει δεύτερη σεζόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Σας είχα αφήσει τα 3 επεισόδια την εβδομάδα στην πρώτη σεζόν. Όμως. Αυτό είναι κάτι που για να γίνει και να βγει μια ολόκληρη σεζόν που είναι μαραθώνιο στην πραγματικότητα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Όμως θα έχουμε σίγουρα ένα βίντεο την εβδομάδα, αλλάζει η ώρα που θα ανεβαίνει αυτό, η μέρα και η ώρα, η νέα μέρα και ώρα που θα ανεβαίνει το κάθε βίντεο μας, το Snack Review ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θα δείτε στη συνέχεια τι αλλαγές θα έχουμε, θα είναι στις την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, στις 7.30 το απόγευμα.
γυρνάτε έτσι από τις δουλειές σας, από τα σχολεία σας, από τα φροντιστήρια, από τα πανεπιστήμια σας και βλέπετε το βραδάκι Ράξνακ έτσι με τα καινούργια πράγματα. Θα είναι ένα περιποιημένο βίντεο βέβαια, δεν θα είναι έτσι προχειρο πράγματα. Θα κοιτάξω δηλαδή και τα προϊόντα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα είναι ένα γεμάτο έτσι δεκάλεπτο, θέλω να πιστεύω ότι τόσο θα μου βγαίνουν. Θα δείτε σίγουρα κάποιες μικρές αλλαγές σε τίτλους και γραφικά στη νέα σεζόν, αλλά θα έχουμε πράγματα που έχετε συνηθίσει, δηλαδή εδώ στο κανονικό μας, το χειμερινό στούντιο, γιατί τώρα πέρασε και η καλοκαιρινή σεζόν, έτσι που σας είχαμε με τα πολλά εξωτερικά γυρίσματα και τα ταξίδια, μπήκαμε μέσα, τα κεφάλια μέσα που λένε, όμως δεν θα μας λείψουν και τα εξωτερικά πλάνα και κάποιες μικρές εκδρομές και κάποια vlogs που θα πηγαίνουμε για snacks. Τα φάω ακόμα τώρα που το θυμήθηκα και ένα ζελεδάκι Mazda, zoom zoom. Τι άλλο, να κοιτάξουμε να έχουμε προϊόντα από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Θείος από το Σικάγο δηλαδή δεν θα μας αφήσει εδώ. Θα έχουμε πράγματα με Θείο από Σικάγο. Θέλω να κάνω, είναι στόχος μου να κάνω και κάποια βίντεο διαφορετικά. Δηλαδή μερικά βίντεο με backstage για το τι συμβαίνει σε ένα γύρισμα Ράξνα και κάποια παρελειπόμενα, έτσι ξέρετε, κάποια αστεία που έχουν συμβεί στα προηγούμενα γυρίσματα. Κάποια βίντεο με σχόλιο για το τι γίνεται έτσι στην YouTube κοινότητα, αλλά πάντα παρουσία ενός snack. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει το snack ποτέ εδώ μέσα, όπως ακόμα και τώρα σε αυτό το ανακοινωτικό βίντεο. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες συνεργασίες, τώρα δεν ξέρω αυτό αν θα βγει, εξαρτάται και από άλλους έτσι φίλους που κάνουν και αυτοί βίντεο. Θα προσπαθήσω όμως για το καλύτερο δυνατόν, είτε εξ αποστάσεως είτε από κοντά. Ό,τι μπορώ. Ήδη το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν είναι μια μικρή συνεργασία που θα σας πω πώς προέκυψε. Καταρχήν είναι με το κανάλι Μάστορες. Οι Μάστορες είναι δύο παιδιά από την Πτολεμαϊδα, ο Δημήτρης και ο Νίκος. Κάποια στιγμή βλέπανε βίντεο προφανώς δικά μου, δεν το ήξερα, και βλέποντας ένα δικό τους βίντεο, βλέπανε να με αναφέρουνε. Χάρηκα πάρα πολύ εννοείται. Και τους έστειλα έτσι ένα δώρο, θα το δείτε ίσως σε κάποιο επόμενο βίντεο, έτσι μερικά snack. Για να πω ευχαριστώ έτσι για την αναφορά τους και για τα καλά τους λόγια. Οπότε κάπου εκεί ξεκίνησε και μια επαφή, λίγο πιο άμεση έτσι από τα social. Στείλανε για τα παιδιά ένα πακέτο και αυτό το πακέτο, πολύ ψωμωμένο, θα το δείτε στο αυριανό επεισόδιο. Για όσους βλέπετε αυτό το βίντεο αργότερα, αφού ανέβει, μάλλον θα φροντίσει εδώ πέρα να βάλω και μια καρτούλα για το επεισόδιο όταν θα παίξει. Βγαίνει ένα γεμάτο, όχι ένα γεμάτο, κοντά στα 40 λεπτά, δηλαδή τα αγγίζει τα 40 λεπτά, είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο Ράξνακ και θα είναι πάρα πολύ πορταστικό. Οπότε αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια πρώτη συνεργασία χωρίς να το πεις ακριβώς και collaboration. Πάντως ευχαριστώ τα παιδιά, θα δείτε περισσότερα αύριο στο βίντεο το μεγάλο. Τώρα, δεν θα σας άφηνα όμως με αυτό το ένα βίντεο την εβδομάδα έτσι απλά, θα είχαμε και συνέχεια, τα ξέρετε αυτά, είμαι κυμπάρης σε αυτά τα θέματα. Έχουμε το Instagram, πάρα πολύ αγαπημένη κοινότητα, διασκεδάζω πάρα πολύ έτσι να ανεβάζω πράγματα εκεί, πράγματα που δεν έχω φάει. Εκεί έχουμε photo reviews, δηλαδή βλέπετε πράγματα τα οποία δεν βλέπετε απαραίτητα εδώ, και τα του YouTube δηλαδή, αλλά όχι μόνο αυτά. Θα έχουμε story reviews, κάποια δηλαδή πάρα πολύ σύντομα review που βγαίνουν σε story και μετά αποθηκεύονται στη γνωστή, στην κατηγορία την συγκεκριμένη με τα stories που ανεβάζω. Και θα υπάρχει και ένα βίντεο την εβδομάδα, πιστεύω γύρω στο 5 λεπτό θα είναι τουλάχιστον, στην Instagram TV. Το οποίο θα φροντίζω να σας κοινοποιώ έτσι και με stories, να το γνωρίζετε που τα ανεβαίνει και να παρακολουθήσετε οπωσδήποτε την Instagram TV. Δεν γνωρίζετε τι είναι Instagram TV, μπείτε στο προφίλ μου στο Instagram και πάνω κάτω από την φωτογραφία προφίλ και πάνω από το feed με τις φωτογραφίες θα δείτε ένα μικρό εικονίδιο με ένα τηλεοραζάκι μέσα. Μια στραπή, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο πάντως ήταν. Οπότε δείτε εκεί και θα δείτε όλα τα επεισόδια. Μέσα στη χρονιά θα προσπαθήσω να κάνω ένα giveaway. Δεν το υπόσχομαι γιατί θα ήθελα να είναι κάτι καλό. Πρέπει να το δω λίγο αυτό. Αλλά επειδή έκανα στην προηγούμενη σεζόν, θα ήθελα να κάνω και τώρα κάτι που έτσι νομίζω ότι θα έχει επιτυχία και θα σας αρέσει πολύ. Και ένα τελευταίο που το σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω. Να φάω ένα ακόμα ζελεδάκι πράσινο αυτή τη φορά. Το σκεφτόμουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι δόκιμο ακόμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ μικρή κοινότητα, να έκανα ένα ζωντανό, είτε στο Instagram είτε εδώ στο YouTube, ένα live stream όπου θα μπορούμε να κουβεντιάσουμε έτσι πράγματα για snack, να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία ζωντανή. Απλώς επειδή είμαστε κάπου κοντά στα 500 subscriptions εδώ, δεν ξέρω σε όρους ζωντανούς τι θα σήμαινε αυτό, δηλαδή αν είναι να μπουν 2-3 άτομα, βεβαίως και θα τους καλοδεχτώ και θα τους ευχαριστήσω αυτούς που θα μπουν, αλλά ίσως να μην είναι τόσο ενδιαφέρον για όλους τους υπόλοιπους όταν το βίντεο μετά ανέβει κανονικά.
Θα ήθελα τη γνώμη σας και γι' αυτό εδώ πάνω θα βάλω ένα poll για το αν πρέπει να κάνουμε ένα ζωντανό, ένα live stream εδώ στο YouTube κατά προτίμηση. Λοιπόν, να βαθμολογήσουμε κιόλας όμως, γιατί δεν ξεχνιόμαστε ποτέ. Να βαθμολογήσουμε τα ζελιδάκια Mazda. Enjoy driving. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, έτσι, ο κουμπαράς. Φανταστικά ζελιδάκια, η Haribo ξέρει τι φτιάχνει. Δεν νομίζω ότι θα τους βάλω κάτι λιγότερο από 7. 7, αυτή είναι η βαθμολογία μου. Μπράβο, μου αρέσουν γενικά έτσι τα branded πράγματα και όταν οι εταιρείες καλοδέχονται έτσι τους πελάτες τους. Αυτά παιδιά για την ώρα. Καλή μας σεζόν. Έρχονται πράγματα και θάματα. Ελπίζω να τα απολαύσετε μαζί. Στο αυριανό επεισόδιο πάρτε και εσείς κάτι να τρώτε έτσι τα δικά σας αγαπημένα snack, γιατί ξεφεύγουμε, είναι πολύ μεγάλο και δοκιμάζουμε τις Παναγιές στα μάτια. Και αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας, να κάνετε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι και να μου δείξετε πόσο αγαπάτε το snacking και αν όντως θέλετε να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερη σεζόν, ενθουσιασμός, ξεκινάμε και μέχρι το επόμενο επεισόδιο snack review, snack vlog ή οτιδήποτε άλλο παρουσιάσουμε εδώ στο Rack Snack. Keep snacking!